Χριστίνα Λαμπύρη, καλημέρα Χριστινάκη μου γλυκό. Καλή δύναμη, πώς είσαι? Καλημέρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα πούμε. Πολύ όμορφη είσαι, άβαφη. Πολύ όμορφη, κούκλα είσαι. Και χωρίς φωτισμό. Και δεν έχω και τα φώτα μου, Χρυσλάκο. Έτσι. Και θα πω κάτι που μου είμαθε η Κατερίνα. Ποτέ την κάμερα κάτω, Χριστίνα, απαγορεύεται. Δεν έχει προγούλη, παιδί μου, η Χριστίνα. Απλά δεν έχει προγούλη όπως εσύ. Ευχαριστώ. Ας το περίμενε να ακολουθήσω τη λέει η Κατερίνα. Πού πρέπει να την έχω, εδώ? Όχι, απέναντί σου. Θα με χάσετε. Απέναντί σου. Έλα πιο μπροστά, έχει πώς. Εκεί, εκεί. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είχα αφήσει πίσω την κουρτίνα, μπας και σας μοιραστώ μαζί σας και λίγη θάλασσα και λίγο έτσι, αλλά δεν μας βοηθάει η κατάσταση. Οπότε. Λίγο πιο κάτω την κάμερα, ένα τσίκ πιο κάτω. Εκεί. Εδώ είσαι, είσαι καλά. Εκεί, εκεί είναι, μπράβο, είναι και πιο στο φως. Μην το ξανασηκώνεις πάνω, εκεί. Εκεί, τέλειο. Εκεί. Κάτσε να το κεντράρω, περίμενε, να με δω. Πώς το έχετε, παιδιά, αυτό με το κινητό, κάθεστε έτσι? Ναι. Είμαι υπολογιστή είσαι. Είναι υπολογιστή, αγαπητέ. Α, με τον υπολογιστή είσαι. Τέλεια. Χριστινάκη μου. Έχω αποκαλώσει τώρα, πρόσεξε. Μην είσαι, μου πείτε να κάνω είσαι κούκλα. Είσαι μια χαρά. Έκανα καδράκι, ναι. Πού σε βρίσκουμε καταρχάς? Είσαι στο σπίτι σου, παραλιακό το σπίτι, να φανταστώ. Ναι. Στη Ραφίνα. Στη Ραφίνα είσαι. Πώς βιώνεις τώρα την καθημερινότητα και πώς είναι τα πράγματα στη Ραφίνα, φέλω? Γιατί εγώ κυκλοφορήσα Αττική, δεν έχω ιδέα τι γίνεται από εκεί. Κοίταξε, από την τώρα που μπήκανε, που μπήκε η απαγόρευση, η σωστή, η μεγάλη, η κανονική, αυτή που πρέπει, είναι άδειος ο τόπος εδώ, άδειες. Δηλαδή κάτω η παραλία μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα σε πληροφορώ ότι είχε κόσμο. Mm. Δηλαδή κατεβαίναμε κάθε πρωί με το Θανάση, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν, στις αλλαγές τις δικές μου, είναι ότι είχα ξεκινήσει και περπατούσα κάθε μέρα, μισή ώρα, μία ώρα, ανάλογα με τον καιρό, με τη διάθεση και όλα. Ανεβαίναμε γύρω στις 9-9.30 επάνω, γιατί μετά ξεκινούσε ο κόσμος και ερχότανε. Και εγώ τους έβλεπα από το μπαλκόνι επάνω και έλεγα: εντάξει, δεν έχουμε καταλάβει, Χριστό, τι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή το ότι ήταν μία παρέα εδώ και μία παρέα όμως, έτσι, μετά από 5 μέτρα και μία παρέα με πιτσιρίκια 14 μέχρι 17 ετών στη γωνία στα βράχια απλωμένα. Εντάξει, ευτυχώς μπήκε η απαγόρευση. Τώρα είναι μια δραματική εικόνα, έτσι, δεν βλέπεις τίποτα απολύτως να κινείται, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα βοηθήσουμε να τελειώνουμε από αυτό τον εφιάλτη. Πώς είναι η καθημερινότητά σου, τι κάνεις μες στο σπίτι? Φαντάζομαι είσαι μαζί με τον σύζυγό σου τώρα. Ο Θανάσης είναι το δύσκολο κομμάτι της ιστορίας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 24/24. Δηλαδή έφευγε από το σπίτι γύρω στις 8 και τον έβλεπα πια 8.30-9 στο μαγαζί ή στο σπίτι πάλι, στο μαγαζί είναι το εστιατόριο. Ή σπίτι γύριζε, δηλαδή έλειπε όλη την ημέρα. Τώρα, αυτόν τον άνθρωπο που έχει μάθει από τα 20 του χρόνια να είναι σε αυτή την κατάσταση, να τον κλείσεις μέσα σε 4 στίχους, ζω με ένα θηρίο. Ναι, είναι απόλυτα κατανοητό όλο. Εντάξει, τα βρίσκεται όμως. Τα αλλά έχετε πολύ ωραίο ζευγάρι. Καλή, είναι πολύ αγαπημένη. Πολύ αγαπημένη. Καλά, η Μαρίζα τι κάνει με την καραντίνα της? Το Μαρισάκι είναι καλά και εκείνη έχει τα στριμώγματά της, διότι η Μαρίσα μένει στην Πάτρα. Οπότε τα ζει πολύ δύσκολα και εκείνη. Και η Αχαΐ έχει τυπηθεί πάρα πολύ και πολλά και στο μήνα της. Της. Οπότε είναι έγκυος έχει... η κόρη της Χριστίνας. Είναι έγκυος η κόρη σου. Βεβαίως, Μαρίσα είναι έγκυος. Αλήθεια. Ναι. Πόσο μηνών είναι? Τώρα, τελειώνει. Τώρα μπαίνει σε λίγο... Σε μισό μήνα, περίπου παίρνει το μήνα της. Οπότε πρέπει να είναι, ήταν και πολύ προσεκτική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Με, καλό το εγγονάκι σου, Χριστίνα μου, δεν το γνώριζα. Απίστευτο, να της λες Λαμπύρη, με το καλό, αγάπη μου, ό,τι καλύτερο έχουμε. Για να το ελαφρύνουμε λίγο, πώς αισθάνεσαι που σε ένα μήνα θα σε φωνάζουν γιαγιά? Όπα. Κοντάρα. Έρχομαι. Γιατί είσαι πολύ ωραία. Ούτε κορονοϊός με πιάνετε τίποτα. Ξέρω που είναι το μαγαζί σου. Αγοράκι, περιμένει κοριτσάκι κόρη σου. Αγόρι, αγόρι. Αγάπη μου, με το καλό να πάνε όλα καλά. Εντάξει. Εύχομαι ότι καλύτερα. Τώρα η αγωνία μας είναι αυτή, κατάλαβες, επειδή είναι Πάτρα. Επειδή είναι το νοσοκομείο στο Ρίο. Είναι, η αγωνία μας είναι αυτή, να πάνε όλα καλά και να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για κανένα μέλος της οικογένειας. Ούτε για εκείνη, ούτε για το μωρό, ούτε για τον άντρα, ούτε για κανέναν. Έτσι, βέβαια. Πέρα από τις επιχειρήσεις σου, που έχεις με τα μαγαζιά που έχεις με τις σκάλες, με τα ενδύματα, έχεις και ένα, αν δεν κάνω λάθος, εστιατόριο. Στο Πικέρμι. Ναι, ναι. Στο Πικέρμι, ναι. Και γι' αυτό σου λέω ότι ο Θανάσης πια έχει κλειστεί από παντού. Δεν έχει ούτε τα καταστήματα, ούτε το εστιατόριο. Είναι κλεισμένος. Εντάξει, βγαίνει, ξέρεις, μια ώρα το πρωί πάει στην εταιρεία για να δει τι γίνεται, αλλά μέχρι εκεί κανένας άλλος δεν βρίσκεται μαζί του.
Κυρίως για να βγαίνει έξω, παιδιά, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι είναι, όπως τα λέει. Εμένα με κοροϊδεύει η ανιψιά μου, έκανε hashtag πρώτη φορά μαγείρεψα. Και είναι λογικό αυτό, γιατί τώρα ξεκίνησα να μαγειρεύω. Είμαι νοικοκυρά, κάνω τις δουλειές του σπιτιού, μαγειρεύω, σιδερώνω. Όλες έτσι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, Γρηγόρη μου, λίγο να τη ρωτήσω αν τη λείπει η τηλεόραση. Αν σου λείπει η τηλεόραση αυτή την περίοδο. Ήθελα να το είτε πω, να ενημερώνει, είτε να ψυχαγωγεί τον κόσμο. Είχαμε διαβάσει για το Μέγκα. Ναι. Όχι, ετοιμάζονταν, όχι απλά είχαμε διαβάσει. Θα μας τα πει, Χριστίνα μου. Ναι. Είχα ξεκινήσει στο One. Δεν ήταν το Μέγκα ιστορία. Το One με είχε πάρει ο κ. Μαρέλης τηλέφωνο. Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε κάποια πράγματα. Στη συνέχεια προέκυψε το Μέγκα και προφανώς δεν ήταν η σωστή στιγμή. Δεν έχει καμία σημασία τώρα, μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Κάναμε μια προετοιμασία. Τελικά δεν βγήκε στον αέρα. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είχατε κάνει προετοιμασία. Μου λείπει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Από δημοσιογραφική άποψη μου λείπει. Δηλαδή θα ήθελα και εγώ να ενημερώνω, να στηρίζω. Ξέρεις, μόνο αυτή τη στιγμή μου λείπει. Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Έτσι, επειδή είσαι και ένας άνθρωπος πολύ ευαισθητοποιημένος κιόλας. Και όλα. Είναι πολύ αληθινή τηλεοπτικά η Χριστίνα. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει σαν παρουσιάστρια. Ναι. Δηλαδή, ό,τι βιώνει, ό,τι γίνεται, είναι η αλήθεια της. Και αυτό και φαίνεται. Είναι δημοσιογράφος, δεν είναι απλά μια παρουσιάστρια. Και μπορεί να υπηρετήσει και την ενημέρωση έτσι. Και την ψυχαγωγία και αυτό έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, αν και είναι λίγο νωρίς, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Συζητάς κάτι τηλεοπτικά για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Όχι, τίποτα. Δεν θέλεις. Εγώ ξέρεις τι θέλω, Κατερινάκη, θέλω να βγούμε, όπως σου είπα και πριν, από αυτό τον εφιάλτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλο τον κόσμο. Έτσι. Πραγματικά είμαι εθισμένη στο κομμάτι αυτό τώρα της ενημέρωσης, κυνηγάω. Και ξέρεις, αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, από τη μία μαθαίνεις, από την άλλη τα παίρνεις πολύ μέσα σου, έχεις και ένα φόβο. Σωστά. Έχω να βγω από το σπίτι. Να βγω από το σπίτι, μια εβδομάδα γεμάτη. Ναι, καλά κάνεις. Θέλω να τελειώνει. Λέει, θέλω όλοι μαζί να βοηθήσουμε να τελειώνει αυτή η ιστορία. Κάπου διάβαζα. Να βοηθήσουμε το σύστημα. Μην πέσουμε έτσι. Όλοι μαζί στα νοσοκομεία έτσι. Και αρχίσει αυτή η ιστορία της διαλογής ανθρώπων. Έτσι. Αυτό το απέσιο, το βίαιο πράγμα. Έτσι. Κάπου διάβαζα θέλει ότι μεγάλη προσοχή. Εάν μείνουμε για 15 μέρες παγωμένοι 2 μέτρα ο ένας μακριά από τον άλλον, θα τελειώσει αυτή η ιστορία πάρα πολύ γρήγορα. Και μακάρι και αυτοί σηκώνεστε όλοι. Φυσικά όχι όπως λένε ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Ερντογάν σε 2-3 μέρες ή σε 5 μέρες. Καλά, αυτά τα ξέρω. Αυτά συζητάγαμε ξέρω το πρωί. Ότι έχουμε ένα δύσκολο Απρίλιο μπροστά μας, αλλά δεν μας άμε. Και ξέρεις τι γίνεται. Κάτι, Κατερίνα μου, χρειάζεται ψυχαγωγία. Ναι, και να ακολουθήσετε πολύ σωστά το πρόγραμμά σας, γιατί πρέπει και εμείς να ξαλεγράρουμε λίγο. Δεν γίνεται. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Χριστίνα, ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση, παιδιά. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε ξανά πάρα μαζί, πολύ. Κοίτα. Χριστίνα μου, ήταν πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά που σε είδαμε. Θέλω να τα πούμε και από κοντά όταν όλο αυτό περάσει. Και εγώ να ευχηθώ και καλή επιτυχία, διότι και ο σύζυγός σου και εσείς είστε επιχειρηματίες. Και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, όλοι οι επιχειρηματίες θα χρειαστούν στήριξη. Άστα. Και πρέπει να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Μετά από όλο αυτό, γιατί θα έρθουν και άλλα δύσκολα. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας θέλω τεράστιο φιλί, μεγάλη αγκαλιά. Φιλιά προσοχή. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε αγκαλιές, διαδικτυακές μόνο. Φιλιά και πολλά.